Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Τρίτη, Πέμπτη, 11.30 ώρα, μετά την πολύ πετυχημένη εκπομπή Παρεμβάσεις, την αγαπημένη σας, με τον κύριο Ξενάκη, τον κύριο Καραμέρα και τον κύριο Ελευθερόπουλο. Συνδυασμός, τέλειος. Εγώ θα πω, επειδή είμαι και λαϊκό παιδί, Ελευθερόγλου, τον κύριο Ελευθερόγλου, συνδυασμός θανάτου. Αντικειμενική στο θέμα, πληροφορίες καλές να παρακολουθείτε. Είναι τρομερή εκπομπή και εγώ επειδή δεν προλαβαίνω, τη βλέπω στο κινητό μου. Κυριακή, 8 με 8.30, αυτές είναι εκπομπές οι βραδινές και Δευτέρα και Τετάρτη στο ραντεβού με την επικαιρότητα 2 με 3. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το 211-18-60-001 είναι το τηλέφωνο εδώ του Blue Sky που μπορείτε να βγείτε για απορίες, προβλήματα, έτσι, ενδιασμούς, ό,τι δεν έχετε καταλάβει, να απαντήσουμε σε όλα τα δικά σας, έτσι, προβλήματα. Και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι info2gah@gmail.com. Παρακαλώ, αν θέλετε, στείλτε 2-3 σειρές ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που σας απασχολεί και εμείς πολύ άμεσα θα απαντήσουμε. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην τα ξεχνάμε, στο Facebook μπορείς να το σώσεις. Εκεί έχουμε αναρτήσει περισσότερες εκπομπές και έχουμε και εκεί μια επικοινωνία. Παρακαλώ, μπείτε, κοιτάξτε τι λέμε. Δείτε μάλλον τι λέμε. Και αν και εφόσον συμφωνείτε με εμάς, κάντε λέγει, ακολουθήστε μας. Είναι σημαντικό για εμάς, γι' αυτό και το θέτουμε. Θα ήθελα να το κάνω πολύ απλή σήμερα την εκπομπή και να πω το εξής. Καταρχήν, το 210-49-64-569 θα ήθελα να είναι το τηλέφωνο στο μυαλό σας για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, θα παίρνετε χωρίς κανέναν ενδιασμό και θα λέτε: γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ, πείτε το στον Γαβρίλο. Αφήστε και τον κύριο Γαβρίλο, εγώ είμαι απλό παιδί. Στον Γαβρίλο να επικοινωνήσει μαζί μου. Εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας, όπως και με τους περισσότερους σας έχουν πάρει από το γραφείο, έχω πει για να επικοινωνήσει μαζί μου. Εγώ όμως παίρνω από το 210-49-64-569. 49-64-569. Αυτό θα βλέπετε στα τηλέφωνα, είτε που βγαίνετε στο ραντεβού με την επικαιρότητα, που είπαμε Δευτέρα και Τετάρτη 2 με 3, είτε στο μπορείς να το σώσεις Τρίτη, Πέμπτη, 11.30 ώρα, Κυριακή 8 με 8.30. Εσείς παίρνετε στο 211-18-60-001 που βγαίνετε εδώ εσείς. Απλά τα διευκρινίζουμε για να τα καταλάβετε. Πρώτον, θα πω σήμερα κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις και τι κάναμε εμείς με τα παιδιά. Τα παιδιά, τα ξαναλέω, ποιοι είναι τα παιδιά. Δεν είναι μικρά παιδιά ανήλικα. Είναι η κυρία Βορδόνη, δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, διαπιστευμένη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Λιμπεροπούλου. Αναφέρω και άλλα παιδιά που συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα σε αυτό το φόρτο εργασίας που θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε. Και εμείς βλέπετε όμως και τις πάμε πολύ καλά τις υποθέσεις. Και για εσάς που μας παίρνετε και τηλέφωνο και μετράει η γνώμη μας πάρα πολύ, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενημερωνόμαστε όσο γίνεται πιο σωστά και να μπορούμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες σε εσάς. Άρα το 210-49-64-569 είναι το τηλέφωνο για οποιοδήποτε θέμα θέλετε, για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για τις συντάξεις, για τους συνταξιούχους, για τα αναδρομικά τους. Θα ξεκινήσω με το πιο απλό, με τους συνταξιούχους. Συνεχίζονται οι προσφυγές των συνταξιούχων, δηλαδή έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε το 11 ως το 17. Να το βγάλουμε, να το δούμε λίγο σούπερ και να πάμε στο πρώτο φύλλο. Συνεχίζονται οι συνταξιούχοι, συνεχίζεται η δυνατότητα που έχουν οι συνταξιούχοι να προσβάλλουν τις μνημονιακές περικοπές διεκδικώντας χρήματα. Άρα είναι μια ευκαιρία για εσάς, για όσους την έχετε κάνει και να ξέρετε ότι οι περισσότεροι εκ του νομικού κόσμου, μέσα από τον νομικό κόσμο, προτείνουν αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η νόμιμη διαδικασία που έχει ο πολίτης όταν έχει χάσει χρήματα από μνημονιακές περικοπές. Τώρα, αν θα έρθει η πολιτεία, θα πω εγώ, να δώσει οτιδήποτε σε σχέση με το κεφάλαιο που έχει χάσει ο άνθρωπος, καλώς να έρθει. Άρα, είτε έχετε πάρει τον δεκάμινο, είτε δεν το έχετε πάρει, είτε πήρατε, είτε δεν πήρατε, εδώ μιλάμε για το χοντρό πακέτο. Δηλαδή, ό,τι χάσατε. Που είσαστε πάνω από 1.000. Ή κάτω από 1.000 έχετε χάσει την άδεια και το δώρο. Αρκετά χρηματάκια. 1,5-2 μισθούς. Πάμε στο πρώτο φύλλο. Άρα, η λύση είναι αυτή, πιστεύω εγώ και την προτείνω. Παρακαλώ, ο κύριος Ισαΐας. Ναι. Καλησπέρα. Σας ακούω. Ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης είμαι, κύριε Ισαΐα, εσείς. Καλησπέρα σας και καλημέρα. Γιατί τι είναι η ώρα. Σε λίγο ακόμα το καλημέρα. Ναι.
Σε λίγο, σε βέβαια. Κύριε Χαλικιώτη, πρόκειται να σας πω για την τράπεζα Πειραιώς που είναι στο χρηματιστήριο. Μάλιστα. Στις 13 Απριλίου, ναι, ημέρα Τρίτη, η μετοχή της έπεσε στα 29 λεπτά. Μάλιστα. Από 96 λεπτά που ήταν την 1η Απριλίου. Ναι. Μιλάμε για τώρα, το 21. Ναι, ναι. Την Τετάρτη, 14 Απριλίου, σταμάτησε η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και τις 16 μισό μετοχές τις κάνανε μία μετοχή. Και εσά είναι γνωστά αυτά, παρόλο που δεν ασχολούμαι με το χρηματιστήριο εγώ, αλλά πάμε στο ερώτημα. Ναι, και φυσικά και πολλαπλασιάστηκε επί 16,5, δηλαδή τα 29 λεπτά γίνανε 4,78, ναι, ευρώ η, ναι, μία μετοχή. Ναι. Δευτέρα, 19 του... Πάμε, κύριε Σαγιά, στο ερώτημα, γιατί περιμένει πολύ κόσμος. Ποιοι είναι οι ερωτήσεις? Να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο με limit down 30%. Ναι. Επίσης την επόμενη μέρα, 20 Απριλίου, limit down 30%. Μάλιστα. Και έτσι σήμερα από οι 4,78 που ήταν η μετοχή στις 19 το πρωί, ναι, τώρα είναι 2,35. Μάλιστα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο 21 του μηνός. Αυτό δεν είναι κλεψιά? Οι μεγαλομέτοχοι να κάνουν χειραγώγηση των μεταχών τους μεταξύ τους για να ρίξουν τη τιμή εκεί που θέλουν και να κλέβουν τους μικρομετέχους. Κοιτάξτε, κύριε Σαγιά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Υπάρχει Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρόλο που δεν είναι το αντικείμενο μου, δεν έχω πολύ μεγάλο φάσμα γνώσεων. Υπάρχει Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ελέγχουν και ρυθμίζουν τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, το χρηματιστήριο είναι ένας χώρος πολύ επικίνδυνος για αδαείς ανθρώπους. Είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο χώρος. Μου θυμίζει λίγο με το ελβετικό αυτό που χάσανε εκατομμύρια οι άνθρωποι. Δεν έχω να σας δώσω μια απάντηση πέρα από αυτή που σας είπα, διότι δεν γνωρίζω καθόλου το χρηματιστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς ότι σίγουρα το χρηματιστήριο στηρίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Κάποιοι που έχουν πολλά χρήματα πιέζουν μέχρι εκεί που παίζουν συμμετοχές. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, κύριε Ισαΐβα. Να συνεχίσουμε και να πούμε τα εξής. Θα πω ενδεικτικά κάποια κουρέματα. Έχω πήρα έτσι φεύγοντας από την κυρία Βορδόνη. Να πούμε τελικά εμείς, αν μπορείς να το σώσεις, τι κάνουμε. Θα ξεκινήσω από μια υπόθεση, θα το πάω γλυκά-γλυκά, που ήταν να εκδικαστεί στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, έχουμε τις διαδικασίες που εσείς όλοι περιμένετε να γίνει η οριστική σας δίκη μέσα στο 2021. Επαναλαμβάνω, ξεκαθαρίζω, τονίζω, υπερθυμίζω. Φωνάζω, ενημερώνω, όποιο νήμα θέλετε πάρετε εσείς, για το μεγάλο πρόβλημα των δικαστηρίων της οριστικής όταν κάποιος έχει πάνω από ένα ακίνητο. Ο νομοθέτης μιλάει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεκάθαρα. Άρα, ένας δανειολήπτης που έχει πάνω από ένα ακίνητο, που είναι πατρική περιουσία, πατρική, μπορεί να προστατεύσει, εγώ θα θέσω ερωτήματα, μπορεί να προστατεύσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας? Όχι είναι η απάντηση. Από εκεί και μετά, μια τέτοια περίπτωση τη χειριστήκαμε που δεν έκανε ο άνθρωπος στο δικαστήριο και πήγαμε σε μια διαπραγμάτευση, περίπου 50% ήταν το κούρεμα. Περίπου 50%. Έκλεισε λοιπόν, προστατεύθηκε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να είναι στην περιουσία του με ένα περίπου 50%. Πάμε από μαλακά, σας πάω. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχουμε χειριστεί και έχουμε διεκδικήσει ένα μεγάλο κούρεμα και μια μικρή δόση. Προσέξτε λίγο. Θα τονίσω, θα το πω δυνατά, καθαρά. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα κρυστάλλινο, το καταλάβετε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, ούτε στην πρώτη εκπομπή που βγήκα πριν 7 χρόνια. Και να ευχαριστήσω τον Blue Sky για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και μας άφησε εδώ που δεν μας ήξερε κανένας. Και μας εμπιστεύτηκε και ερχόμασταν εδώ με τις αποδείξεις, ποιες ήταν οι αποδείξεις, οι συμβάσεις και ενημερώναμε τον κόσμο. Blue Sky, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τότε δεν μας ήξερε τι κάναμε και βέβαια μας έλεγξε, τα δείξαμε, αλλά μας δώσατε χώρο και μιλήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν ξεχνάμε. Και λέμε λοιπόν τώρα, αυτές οι υποθέσεις κινδυνεύουν για αυτό το αυτοκίνητο. Άρα, ξεκινάμε και λέμε. Αυτοί που είναι να δικαστεί η υπόθεσή τους στο νόμο Κατσέλη, ο νομοθέτης, το τονίζω, προστατεύει τη μία κατοικία. Άρα ρυθμίσαμε, τελειώσαμε, όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε στην υπόθεση τη δύσκολη, απορριπτική του νόμου Κατσέλη.
ένας άνθρωπος για κάποιο λόγο επέλεξε να δικάσει την υπόθεση αυτή. Ο δικηγόρος έτσι επέλεξε, τον έκρινε, έτσι έκρινε. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε. Και καλώς ή κακώς τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Αυτή λοιπόν η υπόθεση με μεγάλη ακίνητη περιουσία, για μας μεγάλη ακίνητη περιουσία είναι πάνω από ένα κινήτο, αναλάβαμε και φέραμε τα εξής αποτελέσματα. Eurobank από 53.018, ένα επαγγελματικό δάνειο. B2 Capital από 89.021. Eurobank στεγαστικό από 85.065. QQant από 25.003. Στεγαστικό από 285.153. Καταλαβαίνετε, οριστικά και αμετάκλητα. Και εδώ είναι το μαγικό της διαπραγμάτευσης της πετυχημένης που έκανε ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Ποιο είναι το μαγικό? Ότι ας πούμε ότι θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια υπόθεση, απόφαση, ένας δανειολήπτης που δεν έχει δεύτερο ακίνητο. Ενδεχομένως να έρθει η τράπεζα και να κάνει έφεση. Να μην τους άρεσε το αποτέλεσμα. Σε αυτή εδώ τη διαπραγμάτευση, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, δεν αλλάζει. Πότε αλλάζει? Αν γίνει πόλεμος. Αν καταστραφούν τα πάντα, δεν υπάρχει οικονομία. Εκεί ναι, δεν ισχύει τίποτα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν δεν υπάρχει οικονομία, αν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν τρέπεζες, δεν υπάρχει τίποτα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο δανειολήπτης αυτός έχει κλείσει με τα δάνειά του. Και έχει μόνο να τα ξαναδιαπραγματευτεί. Και σας το λέω σε εσάς που έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις με τα κουρέματα, θα με παίρνετε κάθε 6 μήνες, κάθε 8 μήνες και θα κρίνουμε αν θα ξαναπάμε να διαπραγματευτούμε για να πάρουμε ένα άλλο κούρεμα, καινούριο. Το έχουμε κλείσει, δηλαδή χρωστάγαμε 100, πήγαμε στις 50, μπορούμε τις 50-30. Όχι, μας λέει η τράπεζα. 50 εμείς, δεμένοι, τελειώσαμε. Με απορριπτικές. Με απορριπτική, αλλά τι κάναμε? Σώσαμε τους φίλους της εκείνης περιουσίας και ο δανειολήπτης έχει δική του δυνατότητα αύριο να θέλει να πουλήσει κάτι. Καταλάβατε? Και κάθε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ερχόμαστε και θα τα ξανακοιτάμε. Αυτά τα έχουμε πει με όλους. Συνεχίζω. Θα βγάλουμε και την κυρία Μαρία. Πληστηριασμός. Τελειωμένη υπόθεση. Τελειωμένη υπόθεση, χάνουμε την περιουσία μας. Μεγάλη περιουσία. Δεν μιλάμε για ένα σπιτάκι. 40-50.000 η αρχική απέτηση της τράπεζας. Και αυτά τα λέω τώρα γιατί βλέπω στο ίντερνετ και γενικά σε κάποιες εφημερίδες μεγάλη επιτυχία λέει 20.000. Και γελάω. Πάμε τώρα. Πληστηριασμός. Προκαταβολή 40-50.000. Την κλείσαμε στις 20. Από 352.000, συγγνώμη, από 312, 151. Από 93-55. Από 24. Από 38-7. Στο πληστηριασμό! Δηλαδή δεν σταματήσαμε μόνο τον πληστηριασμό. Φέραμε και ευνοϊκή συμφωνία στον δανειολήπτη. Στο πληστηριασμό, την ώρα που έχανε την περιουσία του. Στο πληστηριασμό. Εδώ είναι τα χαρτιά, όποιος θα αμφισβητεί, να μου πάρει ένα τηλέφωνο. Στο πληστηριασμό. Άρα εδώ, όταν γυρνάω και λέω ότι μην τα αφήνετε γιατί θα θέλουμε προκαταβολές, η πελάτησα, η οικογένεια, ήρθε με 40-50.000, αν θυμάμαι καλά, προκαταβολή. 40 δεν το θυμάμαι. Και φτάσαμε στις 20 και όχι μόνο πήραμε ένα πρόσκαιρο stop στον πληστηριασμό, μειώσαμε, κουρέσαμε τα δάνεια στο πληστηριασμό. Και όχι σε μια τράπεζα. Εντάξει, αυτό είναι το μπορείς να το σώσεις. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Γιατί, σας έχω πει, οι πράξεις δίνουν νόημα στις λέξεις. Οι πράξεις. Όχι λόγια, οι πράξεις. Και θα συνεχίσω και με άλλα κουρέματα σε λίγο. Και με μετρικά να πω και αυτό. Από 25.004. Από 67.20. Νομίζω ότι σας είπα όλες τις περιπτώσεις. Πληστηριασμό με μετρητά, με διαταγή πληρωμής προγράμμα πληστηριασμού, με απορριπτική στον νόμο, με αναμονή στον νόμο. 2-10-49-64-569. Ελάτε να σωθείτε. Το σωθείτε. Δεν σημαίνει θα σας διαγράψω όλα τα δάνεια. Θα κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια να μείνει όλη εκείνη την περιουσία σε σένα και να ζητήσουμε ένα μικρότερο υπόλοιπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν χρωστάς 500.000
και να σα κουρέψω εγώ στις 250.000, οι 250.000 δεν έχουν 100 ευρώ δόση. Αλλά προσέξτε καλά, οι διαπραγματεύσεις δεν αλλάζουν. Τις κλείσαμε, τις υπογράψαμε, τελειώσαμε. Να φύγει το δέντρο την Α να πάει στη ΣΕΠΑΛ, από τη ΣΕΠΑΛ να πάει στην Εθνική, από την Εθνική να πάει στη Eurobank. Τι έχουμε πει αυτά? Μεγάλη ευκαιρία. Προλάβετε, μην αφήνετε το χρόνο. Γιατί με το νέο πτωχευτικό, σύμφωνα και με τα εισοδήματα, δεν έχει δυνατότητα ο δανειολήπτης, αν έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αιτηθεί κούρεμα. Κερδίστε το χρόνο. Η κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Βεβαίως, προσεκτικά. Εμένα είναι ένα και μοναδικό ακίνητο, το πρώτης κατοικίας δάνειο, αυτό που ήδη μένω. Ναι, αλλά δεν από 31-12-14 δεν προστατεύεται. Ναι, και δεν έχω μπει στο νόμο Κατσέλη. Το πληρώνετε το δάνειο εσείς? Όχι, έχω σταματήσει να το πληρώνω. Πόσο καιρό? Δεν πρόλαβα. 7-8 χρόνια. Δεν πρόλαβα να μπω στο νόμο Κατσέλη, διατηρούσα μια επιχείρηση με ρούχα τέλος πάντων. Μάλιστα. Και επειδή δεν κατάφερα να την κλείσω φορολογικά, ναι, γρήγορα, δεν πρόλαβα και το νόμο. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή το δάνειό μου είναι στην BQH και μου ζητάνε 250.000. Από αγροτική είναι αυτό, από Πειραιώς, αγροτική, ε? Είναι από ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και πήγε στην κακή, στην BQH. Στο κακό κομμάτι, δηλαδή αυτό πλυνταρίστηκε. Δεν λέμε κακή BQH, λέμε το κακό κομμάτι. Πήγε στην εταιρεία διαχείριση, λέει τα δάνεια, για να μα ακούει ο κόσμο και να καταλαβαίνει ότι τα δάνεια χωριστήκανε και δημιουργήθηκε η BQH, η οποία είναι εταιρεία διαχειρήσεω. Λίγο δύσκολα, κυρία Μαρία, τα πράγματα. Προκαταβολή σα ζητάνε? Ναι, το 10%. Μάλιστα. Έχετε δυνατότητα εσείς? Όχι, όχι. Κυρία Μαρία. Εγώ είμαι άνεργη τώρα. Λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει λύση τουλάχιστον από μένα. Ξεκάθαρα σου το λέω. Μάλιστα. Ξεκάθαρα, έτσι. Τουλάχιστον με αυτά που ισχύουν σήμερα, η PQH κλείνει προκαταβολές από κοντά στο 10%. Εντάξει, μπορεί να διαπραγματευτούμε αυτό, αλλά προκαταβολή είναι προϋπόθεση και μια δόση αρκετά σοβαρή. Τι αξία έχει το κινητό σας? Ούτε 90. Αν έχετε δυνατότητα της προκαταβολής, πάρτε με τηλέφωνο. Το λέω έτσι γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι άλλο. Λέμε, θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα που ιδίως και η BQH είναι έτσι λίγο σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι προϋπόθεση, κυρία Μαρία. Λυπάμαι, αν δεν έχετε προϋπόθεση αυτή, εγώ τουλάχιστον σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης και οι συνεργάτες μου δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Λυπάμαι για αυτό που λέω, αλλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Η αλήθεια νομίζω είναι το καλύτερο, έτσι. Η κυρία Δήμητρα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κυρία Γαβρίλο. Καλώς την. Ακούτε. Ναι. Να σας πω ένα για συνταξιοδοτικό. Ναι. Η κόρη μου είναι 33,5. Ναι. Και έχει βαρέα ανθιγυνάκι, είναι 53 χρονών. Πότε θα πάρει σύνταξη περίπου? Με ανήλικο? Όχι, δεν έχει ανήλικο. Να το αλλά δω. Είναι 53 και είναι, θέλει να πάρει σύνταξη για την πόσα χρόνια έχει, καλά. Πόσα χρόνια έχει, κυρία Δημητρά? Έχει 33,5. Επειδή δεν είναι είναι το από το 89 δουλεύει. Ωραία, θα το σημειώσω και θα σας απαντήσω αύριο, κυρία Δημητρά. Ωραία, θα το σημειώσω και θα σας απαντήσω αύριο. Αν δεν σας έχω απαντήσει μέχρι τις 5 ώρα, πάτε σε ένα τηλέφωνο στο 49-64-569. Το έχω σημειώσει εγώ. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα και το τονίζουμε. Αυτή τη στιγμή μας παίρνει, να το πούμε λαϊκά, να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και σας είπα αυτές τις περιπτώσεις, όχι για να σας φοβήσω, για να σας πω ότι εγώ, έτσι, κάνω σχεδόν τα πάντα. Αλλά όταν φτάνουμε στους πληστηριασμούς, θέλουμε προκαταβολές. Και τα περισσότερα δεν είναι τώρα ρυθμίζουν προκαταβολές. Πολλές φορές προσπαθούμε και πετυχαίνουμε και χωρίς προκαταβολές. Όμως εσείς τα ξέρετε προκαταβολές. Τι είναι προκαταβολή? Χρωστάω 300.000, μας τα έκανες Γαβρίλο 150, πάμε να γράψουμε 150, αλλά θέλω και 10, λέει η τράπεζα. Άρα 150 μείον 10. Δεν είναι αμοιβή μου, καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Ούτε εγώ χρηματίζω κανένα τραπεζικό. Δεν κάνω. Και ούτε πιστεύω κανένα τραπεζικό χρηματίζει. Τα λέμε ξεκάθαρα. Τα 10 χιλιάρικα αφαιρούνται από το κεφάλαιό σας, από το υπόλοιπό σας. Δεν θα κλείσει συμφωνία χωρίς προκαταβολή.
Όσο το αφήνετε, τόσο περισσότερο αυτοί σκληραίνουν. Και όσο πάμε προς το 30 Ιουνίου, μαγικό νούμερο, αρχίζουν και θυμούνται τις απαιτήσεις του Νοεμβρίου του 2020. Γιατί ξέραν ότι 1η-1η-21 ξεκινάει από το χειφτικό. Η κυβέρνηση το πήγε λίγο πιο πίσω. Μακάρι να το πάει κι άλλο. Μακάρι. Εσείς όμως, ανεξάρτητα από αυτό, 2-10-49-64-5-69, ελάτε να δούμε την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και μην απελπίζεστε. Δυστυχώς όμως, πολλές περιπτώσεις θέλουν προκαταβολή. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Γιατί θα έρθει στο γραφείο και θα σου το πω. Και κάτι πολύ σημαντικό και σοβαρό. Δεν έχω πει, ούτε θα πω, αυτό έλεγα προηγουμένως και το ολοκλήρωσα, δεν πρόκειται εγώ να σας διαγράψω όλα σου τα δάνεια. Δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι τράπεζες, έτσι και όλο το νομικό πλαίσιο, δεν το υπολογίζουν, δεν το αξιολογούν σε σχέση με τη διαγραφή του δανείου σας. Έχω πει ότι όλα τα δάνεια θα πληρωθούν μέχρι στο τελευταίο ευρώ. Έτσι και σας ευχαριστώ και που με τιμάτε και έρχεστε και στο γραφείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Χρωστάω 10. Να φτάσει με διαπραγμάτευση 2, 1,5, 800 ευρώ, 2.000, ναι. Η τράπεζα δεν μπαίνει σε διαγραφή χρέους λόγω της οικονομικής κατάστασης. Απεναντίας, λέει το ανάποδο. Αφού δεν έχεις αμφιβολίες, πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή τι? Διαδικασία εκποίησης. Άρα, είπαμε πληστηριασμό, το σταματήσαμε, το ρυθμίσαμε, κάναμε και ένα κούρεμα, πήγαν όλα καλά. Υποθέσεις που είναι να δικαστεί δεν παραιτήθηκε το δικαίωμά του. Κάναμε διαπραγμάτευση σε όλους, έσωσε το σύνολο εκείνης περιουσίας με τελεσίδικες αποφάσεις από τις τράπεζες, τελειώσαμε. Και είπαμε και με απορριπτική, και εκεί το παλέψαμε και πήγαμε καλά. Είπα ενδεικτικά μία, έχουμε άλλες 10 να πούμε, 20-30. Απλά λέω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί βλέπω τώρα λένε νούμερα και νομίζω ότι πρέπει να ακούσετε κι εσείς. Παρακαλώ, κύριος Πασκάλης. Ναι. Ορίστε. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Ορίστε. Γεια σας. Ορίστε, κύριε καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη. Καλησπέρα, κύριε Πασκάλη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για συνταξιοδοτικά. Να μιλήσετε. Μάλιστα. Έχω κάνει αγωγές από το 11 μέχρι το 17. Ωραία. Είσαι σε αναμονή αποφάσεων. Δηλαδή πολλά χρόνια τώρα. Εκτός από το 11 δεν έχω πάρει τίποτε άλλο. Έχει βγει απόφαση. Δεν ξέρω. Τα έχω δώσει στον δικηγόρο. Εσάς δεν σας ήξερα. Εγώ την έκανα από το 17. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο. Κύριε Πασχαλή, θα πάρετε τον δικηγόρο σας αύριο ένα τηλέφωνο ή τη δικηγορική εταιρεία και θα τους πείτε: Γεια σας, με λένε κύριο Πασκάλη, έχουμε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τραβάνε χρονικά, δεν είναι σήμερα αύριο. Καταλαβατε. Μάλιστα. Ναι, και ναι, θα ναι, έχετε ναι, μία εικόνα της πορείας της αγωγής που έχετε καταθέσει. Είναι απλό, είναι απλό. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Και ό,τι άλλο θέλετε, με παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4-6-4-5-6-9. Καλά κάνατε και που κάνατε με τους νομικούς συμβούλους δικούς σας. Τα έχω κάνει όλα, τα έχω κάνει όλα. Μπράβο. Εκτός από το ενδεκάμινο, έχω κάνει ακόμα και την επαναφορά 13-14. Εγώ νομίζω, κύριε Πασκάλη, θα πας καλά. Και δεν είσαι πελάτης μας. Ε? Όχι, δεν σας ήξερα. Εντάξει, αγάπη μου γλυκιά, μη στεναχωριέσαι. Δεν σας ήξερα, τα έχω κάνει όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίναμε φίλοι. Κάτι άλλο πιο κάτω, για καλό θα με πάρεις τηλέφωνο. Αν κάπου δεν καταλαβαίνεις, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Αλλά νομίζω ότι θα σε ενημερώσει σωστά ο δικηγόρος και θα σου πει: Φίλε μου, 1, 2, 3. Εντάξει. Μάλιστα, εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σας. Άρα, γιατί τελευταία περίπτωση με μετρητά, οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε νόμο κατσέλι, ούτε προγράμμα, τίποτα. Πήγαμε, κάναμε μια διαπραγμάτευση και νομίζω ότι καλό θα είναι να πάμε μια γάγρενα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποια είναι? Πάτε. Επειδή μπορεί να είσαι λίγο οικονομικά αδύναμη, σου λέει: Έλα, εντάξει, όλα καλά. Θα δίνεις 100 ευρώ και τα λέμε. Δίνεις τα 100 ευρώ. Συγγνώμη, και όχι μόνο δεν τα λέτε. Και όχι μόνο δεν τα λέτε. Τι γίνεται? Το κεφάλαιο θα διπλασιαστεί. Η δόση στα 100 ευρώ που δίνεται είναι μέρος τόκων. Πιάστε αυγό και κούρευτο, θα πω, όπως λέμε στον κορυδάλλο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δίνει τσάμπα χρήματα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και μην κάνετε προσωπικές τηλεφωνικές επαφές και κάνετε τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις. Δεν έχω κάνει ούτε μία. Και πιστέψτε με ότι έχω τον τρόπο να βρω και ποιος είναι αυτός και σε ποιο δικηγορικό γραφείο είναι αυτό. Γιατί είναι διαδικασία, δεν είναι μαγκιά αυτό που σας λέω. Δεν κάνουμε τηλεφωνικές συμβάσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε. Αλλά θέλουμε τα χαρτάκια αυτά εδώ, τα χαρτάκια. Χαρτάκια. Συμβάσεις.
Έλα, σε καταλαβαίνω. Πώ στην αγοριέ μου που στην αγοριέσαι. Βάλε 30 ευρώ να κινηθεί ο λογαριασμό, να μην πω τι είναι αυτό βραδιάτικα και θα μου φωνάζουν εδώ από τον Blue Sky. Λοιπόν, καμία συμφωνία προφορική δεν την αποδέχομαι. Καμία. Ούτε με μένα. Και εγώ αυτά που λέω τα γράφω, να είμαι σίγουρο. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Γιατί μετά πάμε εμεί και μα λέει συγγνώμη. Κάτσε ρε γαβίλο μου, γιατί από του περισσότερου ξέρω από μωρό. Πριν λίγο δεν ήρθε ο κύριο Α. Πριν 6 μήνες και μας είπε ότι είναι πολύ καλή αυτή η ρύθμιση και του αρέσει. Τι έγινε, μου λέει, επειδή βγήκε στην Πλουσιά και τους ξύπνησες. Αυτή είναι η απάντηση που μου δίνουν. Και λέω, ναι, ρε παιδί μου, τι δεν κατάλαβε, μου λέει, τι δεν κατάλαβε, αφού το εξηγήσαμε. Εσύ άλλα κατάλαβες, αυτός άλλος σου είπε. Και επειδή εγώ καταλαβαίνω άλλα και αυτός καταλαβαίνει άλλα, βάζω έναν που εκεί καταλαβαίνει πάντα τα πάντα. Τη Χριστούλα την Βορδόνη. Η οποία είναι νομικός και θα τους πάει όπως πρέπει νομικά να τους ελέξει. Θα μιλήσει και με το νομικό τμήμα, θα ελέξει συμβάσεις, εσύ που πας μόνος. Δεν υπάρχει ούτε μία ρύθμιση, έστω και 1000 ευρώ, που να μην έχω στείλει έναν δικηγόρο. Δεν υπάρχει ούτε μία. Ούτε 1000 ευρώ. Και πιστέψτε με, μετά από 23 χρόνια ξέρω να ελέξω καλά τη σύμβαση. Αλλά τι λέω, μακριά από μένα το νομικό πλαίσιο. Αν είχα σπουδάσει νομική, θα έλεγα: ναι, έχω σπουδάσει νομική, το βλέπω. Δεν έχω σπουδάσει νομική και από τη στιγμή που δεν έχω σπουδάσει νομική, θα πάω πού, ποιο σπουδάσει νομική, μάλιστα, δικηγόρο, παρακαλώ. Ελέξτε και δώστε μου και μια απάντηση. Είναι σωστό. Γιατί τι νομίζετε, θα σου το πω. Σε μια τράπεζα, δεν ήθελα να το πω, αλλά να το πω, που έχω συμφωνήσει 50.000 κούρεμα, στέλνω μια δικηγόρο, μια νέα συνεργασία που είχα κάνει και μου λέει: κύριε Χαλκιωτή, δεν υπάρχει, μου λέει, το κούρεμα. Εγώ από μέσα μου, ξέρετε τι είπα. Άπειρη. Λέω, για βγάλε μου μια φωτογραφία τη σελίδα και μου τη στέλνει, μηδέν κούρεμα. Πήρα τηλέφωνο. Τι έγινε, λέω, με τα 50. Αχ, μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, δεν θα το πιστέψει τι έγινε. Λέω, τι έγινε. Έφυγε, μου λέει, μια. Η παλιά υπάλληλο είδε μια καινούργια, μου λέει, και το ξέχασα. Αλήθεια, του λέω. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Μπορεί ο πελάτη τώρα που μου το ακούει και είναι και φίλο, έτσι. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, του λέω, έλα, μωρέ, μου λέει, ας υπογράψουνε. Να μην σα το πω λίγο, στο λόγο του θυμίζουν πήγαμε 5 φορές. Κάθε φορά μου βάζε και 10. 50 είχαμε συμφωνήσει. Σε μένα το κάνουν αυτό. Που ξέρουν θα πάνε με δικηγόρους, με. Και πάτε εσείς πρόβατα εκεί να υπογράψετε τι. Πάρτε κάποιον μαζί σας. 5 φορές πήγαμε για μια ρύθμιση. 5 φορές. 5. Μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των 50.000. 5 φορές. Ο νεολήπτης τώρα που το ξέρει και την αγάπη μου και το σεβασμό μου πρέπει να γελάει. Την τέταρτη φορά μου πέλαρε γάβριλο, μου λέει 10.000 θα τις βάλω. Όχι, του λέω, καλέ μου κύριε, όχι. Θα βάλω το νούμερο που μας έχουν πει. Τη μία μου λέγε μπερδεύτηκε, την άλλη το κομπιούτερ, έχει έρθει ένας άλλος. Και τι έλεγα εγώ αυτήν. Μη στεναχωριέσαι, σε καταλαβαίνω. Αλλά θα φύγουμε εμείς. Δεν θα υπογράψουμε. Το καταλαβαίνω τι λέμε τώρα. Σας το λέω εγώ, το έχουν κάνει σε μένα. Ειλικρινά, σε μένα. Και εσείς πάτε τώρα και πιστεύεστε ποιον, τον τραπεζικό. Καλά, εντάξει. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Έδωσα προηγουμένω το όνομά μου, Παντελάκη, στην να μιλήσει με τον κύριο Χαλκιώτη. Κύριε Μανώλη, ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, έχω πάρει ένα δάνειο εδώ και 15 χρόνια. Ναι. Από κάρτε τη γυναίκα μου. Το έχω υπογράψει εγώ και έχω βάλει υποθήκη στο σπίτι μου. Πληρώνω 15 χρόνια συνέχεια. Είμαι απόστρατο ένστολο. Λοιπόν, πληρώνω συνέχεια και πληρώνω 310 το μήνα. Πόσα λεφτά ήθελα είναι? Μείναν 20.000 ευρώ. Ήθελα να τα κάνω μισθό να πληρώνω. Εγώ δεν ήθελα να μου χαρίσουν τίποτα. Κύριε θέλω να κατεβάσω τη δόση του μηνός. Γίνεται. Κύριε Μανώλη, να το δούμε τώρα. Πάρτε ένα τηλέφωνο να το κοιτάξουμε. Πόσα λεφτά είναι το δάνειο? Το δάνειο ήταν 80.000. Τώρα πληρώνω 15 ευρώ τώρα και μείναν 20.000. Το υπόλοιπο σήμερα πόσο είναι? Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι 20.000 τώρα. Ωραία, να το δούμε, κύριε Μανώλη. Πάρτε με αύριο μετά τις 5 να το δούμε. Γιατί αύριο 2 με 3 έχω πάλι εκπομπή εδώ, ραντεβού με την επικαιρότητα. Κατά τις 4 ώρα το δούμε, κύριε Μανώλη. Τι ώρα να πάρω αύριο περίπου? Κάτι στις 4.30 με 5. 4.30 με 5 το απόγευμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να βγάλουμε λίγο και το. Εντάξει, κύριε Μανώλη, να βγάλουμε λίγο και το Facebook. Μπορείς να το σώσεις, που μπορείτε εκεί να στείλετε μηνύματα απορίες και το info2 το email μου, info2gih@gmail.com. Ό,τι απορίες έχετε, δάνεια, συντάξεις, αναδρομικά κτλ., στείλτε εκεί ένα μηνυματάκι και θα σας απαντήσω. Και στο Facebook μπορείς να το σώσεις, μπείτε παρακαλώ, ακολουθήστε μας και κάντε like αν τα λέμε καλά. Τι λέμε καλά, τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, να πληρώσουν οι δανειολήπτες λιγότερα, γιατί έχουν φτωχοποιηθεί, όχι να διαγράψουμε όλα τα δάνεια. Εγώ θα έλεγα όσο μπορούμε περισσότερο. Όσο μπορούμε περισσότερο. Να πάμε σε μια υγιής δόση, να κάνουμε μια τίμια συμφωνία. Και στην τίμια συμφωνία αυτό πρέπει να πάει πίσω είναι η τράπεζα. Όχι γιατί έχει πολλά λεφτά.
Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος έχει λεφτά, να είναι καλά και να τα χαίρεται. Γιατί αυτός που τα χρωστάει έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση χωρίς να φταίει. Παρακαλώ, ορίστε. Άρα, τι πρεσβεύουμε εμείς? Σκληρή, τίμια διαπραγμάτευση με μια εμπειρία 23 χρόνων που φέρνει αποτελέσματα καθημερινά. Δεν είναι τυχαίο ότι μας εμπιστεύονται. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ευχαριστημένοι. Άγνωστοι, μεταξύ αγνώστων είμαστε. Αλλά και έχουν φύγει και πολλοί. Μου είπε, με στεναχώρησες. Πίστευα, μου λέει, άλλα. Πίστευα, μου λέει, μου είχαν πει ότι άμα χρωστάω με πρόγραμμα πληστηριασμού δεν χρειάζονται προκαταβολές. Όλα καλά θα είναι. Άστο, λέει, δεν θα το πειράξει. Κάποιος ήρθε και μου είπε ότι τώρα λέει που θα αλλάξει. Αλήθεια σου το λέω. Δεν το πιστεύετε, έτσι. Ειλικρινά, αυτά που λέω είναι αλήθεια. Κάποιος ήρθε και μου είπε ότι τώρα που θα φύγει ο παλιός ο πρόεδρος της Αμερικής, έρθει ο καινούριος λέει θα διαγράψει τα χρέη. Μην ακούτε αυτό το διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδιά. Μην τα μπερδεύετε. Άλλα πράγματα είναι αυτά. Και εγώ συμφωνώ και το λέω και θα το πω και αύριο 2 με 3 να πάμε σε διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Ή να το πούμε αλλιώς. Εσείς μου ξέρετε και είστε και οικονομολόγοι και με ξέρετε και γνωρίζουμε και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να σπλιντάρουμε, δηλαδή να μεταχρονολογήσουμε ένα χρέος. Να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, να δώσουμε κάτι στους συνταξιούχους, να δώσουμε κάτι στους χαμηλομισθωτούς. Για να μπορούν να πληρώνουν. Δώστε τα λεφτά στου συνταξιούχου. Μόλι θα πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, το 25% είναι ΦΠΑ και το υπόλοιπο το στην τοπική κοινωνία. Δώστε λεφτά στον κόσμο. Σωστά, όχι όμω γενικά. Με κριτήρια. Άρα έχουμε εξηγήσει όλε τι περιπτώσει ενό πιθανού δανειολήπτη και πάμε και στα μεγάλα επαγγελματικά δάνεια που έχουμε χειριστεί. 4, 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Εγώ δίνω περισσότερο βάση από την κοινωνική προσέγγιση στου φτωχού ανθρώπου. Γιατί αυτοί έχουν προβληματάκια και ντρέπονται να πάρουν τηλέφωνο. Έχουμε αναλάβει σοβαρές εταιρείες και τους βγάλαμε από διέξοδο. Πάλι με την ίδια λογική, με μια τίμια διαπραγμάτευση. Ξαναβρήκαν τις σχέσεις με τις τράπεζες, ανοίξαν λογαριασμοί, πήραν και κάποια μπλοκ, πήραν και κάποια κλειστά χρήματα, ανανεώθηκε το πλαφόν, τα γνωρίζουμε. Αυτά που είναι λίγο δυσκολάκι είναι τα leasing, να λέμε την αλήθεια. Και αυτά τα παλεύουμε, αλλά εκεί έχετε δεθεί χειροπόδαρα. Άρα νομίζω ότι οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε πριν κάνετε εσείς τη διαπραγμάτευση με το φίλο σας. Οι τραπεζικοί καλά παιδιά είναι. Δεν είναι αλήτες. Πολύ καλοί είναι. Και οι οικογενειάρχες είναι οι περισσότεροι. Και σωστά δουλεύουν. Αλλά το σωστά δουλεύουν, ξέρετε τι είναι? Τα συμφέροντα της τράπεζας. Μα γίνεται, δεν το καταλαβαίνετε. Αν ο καθένας εκεί πέρα που ερχόταν και του λέγατε στον πόνο του, τον πίστευε και έκοβε 2, 3, 5, 10, 50, 100 χιλιάρικα στην υπόθεση, πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε, θα έρθουν που είναι καταθέτες. Ρε τα λεφτά μας. Άρα αυτοί θέλουν το μεγαλύτερο, εμείς θέλουμε το μικρότερο. Τους σεβόμαστε, μας σέβονται, γιατί όπως έχω την. Το σεβασμό από εσάς έχω και από αυτούς. Ούτε αυτούς σου λέω κόψτε 100%, ούτε και σας λέω θα σας τα χαρίσουν. Σοβαρότητα για να λύσουν τα θέματα. Τα θέματα που είναι σοβαρά. Δεν έχει κλείσει το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μπλουσκά για την παράτηση του χρόνου. Είμαστε εδώ. Αν έχετε κάποιο κίνητο που θέλετε να το πουλήσετε, έχω ανθρώπους που έχουν μετρητά και θέλουν να επενδύσουν. Επενδυτές οικογενειάρχηδες είναι. Και όποιος έχει κάποια χρήματα πάνω από 20.000, έχουμε καλές επαγγελματικές προτάσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας περιμένω αύριο 2 με 3. Συγγνώμη για αυτούς που δεν πρόλαβα να βγάλω. Αύριο 2 με 3 θα είμαστε εδώ, πρώτο ο Θεός. Σήμερα είναι 60 χρόνια από την επίσημη αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Να δίνει υγεία και φώτιση όλους μας. Να είστε καλά. Βαθιά, ωραία αναπνοή. Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Πάρε ένα τηλέφωνο 210-49-64-569 και θα τα βρούμε όλα. Μην στεναχωριέσαι. Να είστε καλά. Ο Άγιος Νεκτάριος να σας βοηθάει. Και όλο τον κόσμο και εμάς.